Ο Νικηφόρος Λύτρας γεννήθηκε το 1832 στο χωριό Πύργος της Τίνου και ήταν γιος λαϊκού μαρμαρογλύπτη. Το 1850 ήρθε στην Αθήνα και γράφτηκε στο Σχολείο των Τεχνών, όπου μαθήτευσε μέχρι το 1856 κοντά σε σπουδαίους δασκάλους. Το 1860, με υποτροφία της ελληνικής κυβέρνησης, συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδημία του Μονάχου, με δάσκαλο κατά το μεγαλύτερο διάστημα των σπουδών του, τον Καρλ φον Πιλότη. Το καλοκαίρι του 1865 συνάντησε τον ζωγράφο Νικόλαο Γίζη, που μόλις είχε φτάσει και αυτό στο Μόναχο για να σπουδάσει ζωγραφική. Μαζί επισκέφθηκαν εκθέσεις και μουσεία και πέρασαν μερικές μέρες στις εξοχές του Μονάχου σε γραφικές περιοχές της Βαυαρίας. Το 1866 επέστρεψε στην Αθήνα και διορίστηκε καθηγητής στην έδρα ζωγραφικής στην Καλλιτεχνική Σχολή του Πολυτεχνείου, όπου δίδαξε μέχρι το θάνατό του. Το καλοκαίρι του 1873 ταξίδεψε μαζί με το φίλο του Νικόλαο Γίζη στη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία. Από το 1874 ως το 1876 πέρασε τη ζωή του ανάμεσα στο Μόναχο, το Παρίσι και την Αθήνα. Στα 1879 ταξίδεψε στην Αίγυπτο. Παντρεύτηκε και απέκτησε 6 παιδιά και πέθανε σε ηλικία 72 ετών, μετά από δηλητηρίαση από τις χημικές ουσίες των χρωμάτων που δούλευε στο εργαστήριό του. Ο Νικηφόρος Λύτρας γεννήθηκε και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου ευδοκιμούσε η λαϊκή καλλιτεχνική παράδοση. Οι πρώτες καλλιτεχνικές του ανησυχίες εκδηλώνονται από πολύ νωρίς, όταν παιδί ακόμα παρακολουθεί γοητευμένος τον πατέρα του να δουλεύει το μάρμαρο, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη παράδοση της Τίνου. Οι σύγχρονοι του μάλιστα διηγούνται ότι ζωγράφησε μια μέρα στον τοίχο του δημοτικού σχολείου το δάσκαλό του, που κατάπληκτος με το ταλέντο του μικρού μαθητή του φώναξε: «Συ παιδί μου, εγεννήθη ζωγράφος πριν ακόμα διδαχθεί στην ζωγραφική». Όταν αργότερα βρέθηκε σπουδαστής στην Αθήνα, στο Σχολείο των Τεχνών, οι δάσκαλοι του ακολουθούσαν, όπως άλλωστε επέβαλε η εποχή, την κλασικιστική και ρομαντική τάση του ευρωπαϊκού ακαδημαϊσμού. Γεγονός που έκανε τον νεαρό Λύτρα να μελετήσει τα βυζαντινά μοσαϊκά και τις στιχογραφίες και γενικότερα την ελληνική καλλιτεχνική παράδοση. Σε ηλικία 28 ετών θα βρεθεί για σπουδές στο Μόναχο, που τότε ήταν η καρδιά της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής ζωής. Το γεγονός αυτό θα σημαδέψει αποφασιστικά το μελλοντικό του έργο, έτσι που σήμερα αναθεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σχολής του Μονάχου, που πρεσβεύει το ρεαλισμό στην απεικόνηση και την άριστη τεχνική στη χρήση των χρωμάτων.
Η ίδια αυτή σχολή στρέφει τους μαθητές της στην ηθογραφία, δηλαδή στην αποτύπωση της ζωής στα αστικά κέντρα και στην Ήπεθρο, στην προσωπογραφία και στην νεκρή φύση. Όταν το 1866 επιστρέψει στην πατρίδα για να αναλάβει καθηγητή ζωγραφικής στο Σχολείο των Καλών Τεχνών, θα αντιμετωπίσει μια Ελλάδα που προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί μετά από τις κοινωνικές και πολιτικές περιπέτειες που έζησε στη διάρκεια της τουρκικής σκλαβιάς, της Επανάστασης και της Βαβαροκρατίας. Ρημαγμένη από τους κατακτητές και τις εμφύλιες συγκρούσεις, κατακερματισμένη και διχασμένη, γιατί πολλές περιοχές της δεν έχουν ακόμα απελευθερωθεί από τους Τούρκους, η Ελλάδα θα κάνει δειλά-δειλά, στα χρόνια που θα ακολουθήσουν ως τις αρχές του 20ου αιώνα, τα πρώτα της βήματα στον εξυγχρονισμό. Βέβαια, ο ζωγράφος μας ήταν από τους προνομιούχους που ήρθαν σε επαφή με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και καλλιτεχνικές τάσεις. Άνθρωπος πρικισμένος με ταλέντο και γνώσεις, που η έδρα του στο Σχολείο των Καλών Τεχνών του εξασφάλισε γνωριμίες με κύκλους πολιτικούς και επιχειρησιακούς και μάλιστα έκανε τα πορτρέτα πολλών από αυτούς. Έτσι που γρήγορα γνώρισε την αναγνώριση, απέκτησε φήμη και δόξα και φυσικά σπουδαίους μαθητές, που έγραψαν τις δικές τους σελίδες στην ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής. Το γεγονός ότι ο Νικηφόρος Λύτρας δημιουργεί στα πλαίσια μιας ανερχόμενης οικονομικά και κοινωνικά κοινωνίας, που διακρίνεται για το συντηρητισμό και τις μικροαστικές της αντιλήψεις, τον αναγκάζει να αποτυπώνει στους πίνακές του το πνεύμα της εποχής. Στα πρώτα του έργα, λοιπόν, κυριαρχούν τα θρησκευτικά, μυθολογικά και ιστορικά θέματα που εναρμονίζονται με το συντηρητισμό της ελληνικής κοινωνίας και τα διδάγματα των δασκάλων του στη σχολή του Μονάχου. Στα χρόνια που ακολούθησαν, και συγκεκριμένα γύρω στο 1870, καταπιάνεται με σκηνές της καθημερινής ζωής, που έχουν τον χαρακτήρα της ηθογραφίας και θα αποτελέσουν τη σημαντικότερη κατηγορία όλης της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας. Στους πίνακες αυτούς συνδυάζει την ακαδημαϊκή του παιδεία με το αυθεντικό ενδιαφέρον για την ελληνική πραγματικότητα της εποχής του, αδιαφορώντας για τα διδάγματα του Ιμπρεσιονισμού που τότε έκανε την εμφάνισή του στους κύκλους του Παρισιού και παραμένει πιστός στις γνώσεις και στην πείρα που απεκόμισε από τη σχολή του Μονάχου. Οι ηθογραφίες του Λύτρα περιλαμβάνουν σκηνές από την ελληνική επαρχία και τη ζωή στα αστικά κέντρα, από την ελληνική οικογένεια, από τον κόσμο των παιδιών και θέματα από την Ανατολή. Πασίγνωστα έργα όπως το Φίλημα, ο Γαλατάς και τα Κάλαντα αποτυπώνουν με τη μορφή εικονογραφημένου χρονικού τον κοινωνικό χώρο της εποχής του δημιουργού τους, που όμως δεν μένει στο ντοκουμέντο, αλλά διακρίνεται από μια ποιητικότητα στην απόδοση των μορφών, των χρωμάτων και της σύνθεσης. Βλέποντας σήμερα αυτούς τους έξοχους πίνακες, διαπιστώνουμε ότι ο ζωγράφος στην περίοδο αυτή χρησιμοποιεί περισσότερο ζωντανά χρώματα για να ενισχύσει την αληθοφάνεια των παραστάσεων.
Κοινό στοιχείο όλων των ηθογραφικών του έργων είναι η ιδεαλιστική ανύψωση των θεμάτων του και οι ωραιοποιημένες και συναισθηματικά φορτισμένες μορφές. Όσο για τους πίνακες που εμπνεύστηκε ο ζωγράφος στη διάρκεια των ταξιδιών του στην Ανατολή, μπορούμε να διαπιστώσουμε μια ποικιλία θεμάτων με έντονο τοπικό χαρακτήρα, γραφικούς ανθρώπινους τύπους και φορεσιές, δυνατό φυσικό φως και πλούσιες χρωματικές εντυπώσεις. Σημαντική θέση επίσης στο ζωγραφικό του έργο καταλαμβάνουν οι προσωπογραφίες, που διακρίνονται για την εκφραστικότητα και την ψυχολογική διείσδυση του δημιουργού τους και αποτυπώνουν με τρόπο μοναδικό προσωπικότητες του πολιτικού και επιχειρησιακού κόσμου της Αθήνας. Ο ίδιος παίρνει μέρος σε πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό, θεωρείται από τους πιο παραγωγικούς ζωγράφους της εποχής του και πέρα από την έντονη καλλιτεχνική του δραστηριότητα, διακρίνεται για το πολύχρονο εκπαιδευτικό του έργο και τις προσπάθειές του για ριζική αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών στον τόπο μας. Ο Νικηφόρος Λύτρας θεωρείται ο γενάρχης της νεοελληνικής ζωγραφικής, που έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση και εξέλιξή της και το έργο του επηρέασε αποφασιστικά τους μεταγενέστερούς του. Είναι ο δημιουργός που κατάφερε με τρόπο αριστουργηματικό να αποτυπώσει στους πίνακές του στιγμές της ελληνικής ζωής στην Ήπεθρο και στις πόλεις, με τέτοια ευαισθησία και απλότητα που δεν μπορεί παρά μέχρι σήμερα να προκαλεί τη συγκίνησή μας. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής που ανακαλύπτει τον κόσμο της ελληνικής επαρχίας και τους αστούς της πόλης, τις δραστηριότητες των απλών ανθρώπων στην Ήπεθρο και στα αστικά κέντρα. Σαν δάσκαλος μετάγγισε τις γνώσεις του σε πολλούς μαθητές του, που έγιναν σπουδαίοι ζωγράφοι και μάλιστα ακολουθώντας ο καθένας τους διαφορετικές κατευθύνσεις. Άλλωστε ο δάσκαλός τους ήταν αυτός που τους συμβούλευε να είναι πάντοτε ανοιχτοί στις καινούργιες τάσεις και να αγαπούν την τέχνη τους. Γιατί, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, η αγάπη για το ωραίο είναι η γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπου.